Δέστε τώρα τι μου διηγήθηκαν για αυτό το εκκλησάκι εδώ στο νησί της Λέσβου, στον Τρίγωνα. Τι υπέροχη διήγηση είναι αυτή. Σε κάποια κυρία λέει φαρμακοποιό και ο άντρας της γιατρός εδώ στο νησί, της εμφανίζονταν κάθε βράδυ ένας νεαρός και της έλεγε θέλω να προθείς να μου φτιάξεις το σπιτάκι μου, θέλω να μου φτιάξεις το σπιτάκι μου, θέλω να μου φτιάξεις το σπιτάκι μου. Ψάχνει να βρει τώρα ποιος είναι αυτός και της λέει είμαι ο Δούκας, ένας Άγιος του νησιού της Λέσβου. Ψάχνει και φτάνει στον παπά στον Τρίγωνα και ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ο Άγιος Δούκας, τι ξέρουν για αυτόν τον Άγιο Δούκα. Και μόλις βλέπει την βιογραφία του και την εικόνα του δίπλα, λέει να τους αυτός ήταν, είναι σίγουρο. Κάθε βράδυ λέει μου εμφανίζονταν. Και ψάχνουν μετά να βρουν ότι είναι ο Άγιος εδώ της περιοχής και ότι ποιος ξέρει πώς είναι. Φτιάχτηκε δίπλα από τον τάφο του Παπαφώτη. Εδώ μέσα στο κλεισάκι αυτό μπροστά είναι ο τάφος του Παπαφώτη. Και επειδή ο Παπαφώτης είχε ασχοληθεί πολύ με την ανάδειξη των εν τη νήσο Λέσβο νέων Αγίων για να τους μαζέψει όλους και να τους γιορτάζουν, φαίνεται ότι ένας άρχισε να του ξεπληρώνει αυτό το ενδιαφέρον. Και κοιτάξτε τι ωραίο το φτιάχνει η οικογένεια όλα. Ναι, τώρα τελειώνει, δεν τελείωσε ακόμα, δεν λειτουργήθηκε. Άντε να έρθουμε όλοι εδώ να προσκυνήσουμε και τον Άγιο Δούκα και τον τάφο του Παπαφώτη και να πάρουμε την ευλογία.